Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ακόμα στο κανάλι του Σφαιρινό Βίντεο. Θα έχουμε όπως σας είπα χτες FIFA Βίντεο. Και σήμερα ουσιαστικά θα δούμε τι SBC έχουν βγει τις τελευταίες μέρες. Και θα έχουμε ένα, ας πούμε, pack opening, έχουμε κάποια πακετάκια. Πρώτα απ' όλα σας δείξω, η ομάδα άλλαξε λιγάκι. Πρώτα απ' όλα έκανα το Laporte. Νάτος, πήρε και το upgrade τώρα τώρα. Δυστυχώς η City δεν νίκησε, έχασε τάχα, θα έπαιξε πολύ καλύτερα γιατί τώρα το match. Έκανα το Laporte με ελπίδα να πάρει upgrade, τουλάχιστον πήρε το συν 1. Τώρα από το τίποτα θα μου πεις καλύτερο είναι το συν 1, αλλά και πάλι ήθελα το συν 2. Τέλος πάντων, έστω πήρε ένα upgrade, πήγε 90 rating. Και παιδιά, ήθελα μια αλλαγή στο Marquinhos, πιστεύω είναι πολύ καλύτερος από το Marquinhos. Και πήρε στο ένα upgrade τουλάχιστον, δεν έχασε από το τίποτα. Και η άλλη αλλαγή είναι ότι ο Nkunku θα πάρει και άλλη player of the month. Και μπήκε Pango για να βάλουμε παιδιά το Caligiuri που σας είχα πει να τον κάνετε. Σας είχα πει, ζητούσε νομίζω μόνο μία 84, κάτι τέτοιο. Για μία 84 παιδιά, αυτή η κάρτα είναι ανέκδοτο, κοιτάξτε κάρτα. Και έχει πάει 91, φανταστείτε. Για CM πιστεύω θα είναι ό,τι καλύτερο. Τον νικάει σε όλα τον Nkunku. Και πιστεύω ότι είναι μία απίστευτη κάρτα. Θα πάει 91 σίγουρα. Και 92 μπορεί να πάει, θα δείξει. Αν δεν πάει, και πάλι παιδιά είναι τρομερή κάρτα. Δηλαδή αυτή η κάρτα για μία 84. Μιλάμε είναι από τα καλύτερα SBC όλων των FIFA. Κοιτάξτε εδώ κάρτα. Και θα πάει 91 σίγουρα όπως είπα. 92 μπορεί. Πάμε να δούμε και τα SBC. Έκανα ό,τι SBC είχε χτες. Επίσης παιδιά, αυτά τα 80 συν τα player pick κράτησα νομίζω 3. Δεν μπορούσα να κάνω παραπάνω. Κάντε τα, είναι πολύ καλά. Εγώ έκανα 2 και έτυχα στο πρώτο De Bruyne. De Bruyne από το πρώτο pick έτυχα, τρομερό, 91. Και από το δεύτερο έτυχα έναν Informer 81, οπότε πολύ καλά, θα ανοίξω και τώρα κάποια. Αυτά τα πήκα ενώ. Και το 85 πήκα έκανα. Επίσης είχε και Icon Moments Upgrade. Πιστεύω αξίζει, εντάξει, αλλά τώρα τι θα τύχει είναι υποκειμενικό. Αν είχα λίγο πιο πολύ folder θα το έκανα, αλλά έχω, αλλά όχι τόσο πολύ folder. Λοιπόν, οπότε μπορούμε να δούμε το Fernandinho, είναι πολύ overpriced. Και Defo παιδιά, πραγματικά για μία 85 αυτή η κάρτα είναι 100% worth. Θα την κάνω σίγουρα στις επόμενες μέρες. Που βγαίνει σε 12 μέρες, εντάξει, είναι πολλές μέρες. Πάμε να ανοίξουμε τα pack τώρα. Τα pick βασικά πρώτα. Ουσιαστικά ένα είναι το πολύ καλό pick, είναι το 85 συν pick. Να αυτό. Λοιπόν, πάμε τα 80 συν. Μόνο folder θέλω. Καλά φαίνονται αυτά. Πέτυχα και KDB από το πρώτο. Δεν φαίνονται και πολύ καλά αυτά. By late. Δεν ξέρω, όταν κάνω βίντεο δεν τυχαίνω ποτέ τίποτα. Δηλαδή, μόνο μία φορά στο πούσκα σιγά τύχει. Δεν υπάρχει άλλη φορά. Ο Κάμπος, δεν βλέπω να ξεπερνάμε το 83. Και τελευταίο τέτοιο. Τελικά δεν φέρονται και τόσο καλά. Έστω ένα walkout κάτι. Ναι, πολύ καλό. Χούμελς. Εντάξει, τελικά καλά είναι. Αλλά γενικά δεν ξέρω. Αυτά τα pick είναι πολύ inconsistent. Μία δίνουν, μία δεν δίνουν. Οπότε λοιπόν πάμε στο καλό pick. Θα ήθελα μία κάρτα από το πρόμο. Αν και έτυχα, μέσα στο γαμπί, γιατί είχε το Hector από ένα pack, αλλά τον έδωσα. Το χειρότερο ήταν. Τέλος πάντων, είναι στο folder. Να δώσει 88 συν. Πάμε. Φέρε κάτι. Μια δώσει 85. Όλα. 85, 86, 86, 86. Κλασικά. Ό,τι χειρότερο. Φαμπίνιο. Πώς ήμουν τόσο σίγουρος ότι θα είναι ό,τι χειρότερο. Και έχουμε ανοίξει κάτι άλλο. Άλλες δύο βλακίες. Κάτι πάξι είναι που έχω κρατήσει. Πολύ κακό το 85 συν. Φανταστείτε τι είχαμε το ίδιο από το 80 συν. Πάρα πολύ κακό. Πάμε αυτό το rare gold pack. Και ένα 81 double και θα κλείσουμε το βίντεο. Μικρό ήταν. Ούτε boards. Κλασικά. Πολύ κακό το 85 συν. 82. Πάμε και το 81 double. Πάνω από 83 δεν δίνει αυτό. Για να δούμε. Right mid 84, μία πρόοδος. Οπότε παιδιά, αυτό είναι το βίντεο. Δεν είχαμε κάτι ιδιαίτερο, εντάξει, δεν είχαμε και πολλά packs έτσι και αλλιώς. Οπότε λογικά θα τα πούμε τώρα ξανά την Παρασκευή. Οπότε κάντε ένα like και ένα sub και τα λέμε.